1974 öncesi karma köylere yönelik gezilerimizi sürdürüyoruz. Bugün Limasol kazasına bağlı Anoyra köyündeyiz. Şirin, güzel bir köy. İlk göze çarpan kendine özgü geleneksel taş mimarisi. Anlaştığımız gibi Bayan Ersi Orfanidu ile buluşup köyü gezmeye başlıyoruz. İlk durağımız eski mimari yapılarına uygun şekilde restore edilen cami ve okul. Okul, Pastelli Müzesi'ne dönüştürülmüş. Sokaklarda ilerlerken birbirinden güzel evlere rastlıyoruz. İkisi özellikle dikkatimizi çekiyor. Αυτό το σπίτι στο παρελθόν ανήκε στον Μιχάλη Μιχαηλίδη, ο οποίος ήταν βουλευτής και μεγαλέμπορας της περιοχής, ο γνωστός ως Μίχαλος. Ο Μίχαλος σχετιζόταν με τον γνωστό εθνικό ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη. Και είχε ο Μίχαλος μία αδερφή, την Ευτέρπη, την οποία πιστεύεται ότι ερωτεύτηκε ο Βασίλης Μιχαηλίδης. Επειδή όμως ο Μιχαηλίδης ήταν φτωχός και εκείνη ήταν αρχοντοπούλα, δεν του έδωσε σημασία και αυτόν το ενέπνευσε να γράψει το ποίημα του «Η Ανεράδα», δηλαδή ότι ο έρωτας σου ήταν έναν άπιαστον όνειρο, όπως την Εράιδα που φεύγει και εξαφανίζεται. Το σπίτι ανήκε στο Μεχμέτ Εφέντη, το δάσκαλο του χωριού. Από ό,τι θυμάμαι, η γυναίκα του, η Αϊσέ Χανούμ, ήταν πολύ καλή νοικοκυρά και πολύ καθαρή και μάλιστα γνώριζε να βάζει ενέσεις και έρχονταν πολλές Ελληνίδες κάτοικες χωριού και τους έβαζε ένεση, χωρίς να πληρώνεται. Η Αϊσέ Χανούμ δεν είχε παιδιά, απλώς είχε υιοθετήσει μία αδερφό τεχνητής, η οποία ήρθε από ό,τι γνωρίζω στην Ανόγυρα τα τελευταία χρόνια και επισκέφτηκε το σπίτι της και είναι πολύ ευχαριστημένη. Το έχει ανακαινισμένο ένας πρόσφυγας Ελληνοκύπριος. Anoyra köyünün meşhur Harnık pekmezi yapılan Harnık Müzesi'ne de uğruyoruz. Ve nihayet kahvede bizi bekleyen, bizi ortak bir yaşamın anılarına götürecek tanıklarla tanışmaya geldi sıra. Tanışma faslından sonra kahveler içildi tabii ki. Ardından onlar anlattı, biz dinledik. Το χωρικό μας επλειοψηφούσαν οι Έλληνες. Οι Τούρκοι ήταν γύρω στις 20 οικογένειες. Περνούσαμε πολύ αγαπημένα, περνούσαμε με τους Τούρκους. Πάρα πολύ. Είχε γύρω στις 8-10 οικογένειες οι οποίοι είχαν και καλά χτήματα, περνούσαμε ένα μεταξύ πάρα πολύ καλά. Μέχρι το 64 περνούσαμε πολύ καλά. Το 64 γίνησαν οι πρώτες φασαρίες, εφίανε πήγαν στο χωριό Αβδήμου. Αλλά έρχονταν και σάζαν τις περιουσίες τους. Μέχρι που έγινε ο πόλεμος, περνούσαμε πολύ καλά. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Ήταν όλοι καλοί οι Τούρκοι, οι χωρικανοί μας, περνούσαμε πολύ καλά. Και τα περίχωρα μάλιστα. Άγιος Θωμάς, Πλατανίσκια,
αυδί μου. Με όλους τους Τούρκους επερνούσαμε καλά εμείς. Είσαι ανθρώπους οι οποίοι εκτιμούσαν μας πάρα πολύ. Ο πατέρας μου ήταν κασάπης, έσφαζε τους. Μέχρι που πήγαινε στο χωρκό του, να έχει θυμάσει, ήταν μικρό. Και έπαιρνε τους κρέας μέχρι το 1974. Τα μέσα ο δάσκαλος τους ήταν και χωριανός, Μεχμέτεφεντης. Παιδιά ένιξε αυτός, είχε μια αναγιωτήνη, η οποία ήταν και κουνιάδα του. Δεν ξέρω, πρέπει να πεθάνα σύντουρα, ήταν μεγάλα πλάσμα. Η γυναίκα του ζει. Η γυναίκα του μπορεί να ζει αυτό. Ήταν η κουνιάδα του, η αναγιωτή. Είχε άλλους Τούρκους που παίζαμε χαρτιά μαζί τους όλους, να πούμε. Είμαστε πολύ καλά περνούσαμε. Μέσα στα καφενεία μας, πιένα σπίτι μας, τα διασκεδάζαμε. Πάντοτε περνούσαμε καλά. Θέλει να σου πω και άλλα ονόματα. Στην ηλικία μας, είχα και εγώ αδερφόν, πήγαν το 52, πήγε μια αποστολή μεγάλη από την Ανόγερα. Είχε ένα Χουσέιν και τραούδαν και πολύ καλά, Χουσέιν Σμαήλ. Είχε ένα άλλο Χουσέιν Τζεμίλ. Επίαν στην Αυστραλία του, ξέρεις. Ήταν απικοί ακόμα, δεν είχε δουλειές. Και πήγαν να δουλέψουν στην Αυστραλία. Επερνούσαν πολύ καλά όλες οι οικογένειες τους Τούρκους. Είχε ένα άλλο Τούρκο, ο οποίος έκαμε στην Τουρκία, Yunus Beys. Επέρναν πολύ καλά με τους χριστιανούς αυτούς. Δεν είχε ούτε αυτός παιδιά. Οι άλλοι Τούρκοι δουλεύκαν μαζί μας και πήγαμε μαζί με το ίδιο λεωφορείο στις βάσεις, σχολάζαμε την ίδια ώρα. Όλες οι οικογένειες τους επερνούσαμε.